πιο φθηνό, υπολογίζεται το Πασχαλινό τραπέζι φέτος, με τους περισσότερους καταναλωτές να δηλώνουν πως η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης δεν επιδέχεται κούρεμα. Τι θα περιλαμβάνει? Σίγουρα μαγειρίτσα. Βάνε σούγλα, διάφορα κοτόπουλων, αρνίν, χοιρινών. Μετά θα έχει διακοπέπια. Σούβλα, λίγα μακαρόνια, πατάτες και μπόλικη σαλάτα. Σούβλα, κοκορέτσι από την μαγειρίτσα. Σούβλα, φλαούνες, μακαρόνια, πατάτες, σαλάτες, το αυγό μας το κόκκινο. Το αρνάκι και όλα τα φρέσκα, τα λαχανικά, τα πάντα. Πατάτες, τα μακαρόνια και τα γλυκίσματα μας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή, το φετινό Πασχαλινό τραπέζι θα είναι κατά 1,6% φθηνότερο χάρη των μειώσεων των τιμών στο κρέας και τα πασχαλινά εδέσματα. Θα λείπει κάτι από το φετινό Πασχαλινό τραπέζι που πέρσι υπήρχε εν εκάκη της κρίσης? Να σας πω ότι δεν θα λείπει, αλλά πώς να το πούμε, δεν είναι όπως πέρσι, υπάρχει κάποια διαφορά. Θα λείπει κάτι από το τραπέζι, είναι οι τιμές καλύτερες φέτος. Απλώς οι ποσότητες είναι πιο μετρημένες. Προσπαθούμε να μην λυπεί, να είμαστε πάντοτε το ίδιο. Δύο σούγλες χοιρινών, δύο σούγλες αρνί. Περιποιημένο να ψήνω γραμμικά όπως πάντα. Προτιμήθηκε και το χοιρινό και το κοτόπουλο, λόγω πιο χαμηλής τιμής. Σε σχέση με πέρσι, ο κόσμος παίρνει ποσότητες φέτος ή όχι? Αν κάνουμε σύγκριση με πέρσι, είμαστε στα ίδια επίπεδα. Παρόλο που η τιμή είναι και πιο χαμηλή φέτος, σε ποσότητες είμαστε στα ίδια επίπεδα. Οι τιμές κυμαίνονται από 6,30 μέχρι 7 το κιλό. Στο αρνί. Ναι. Αρνί κατσίκι. Χοιρινό από 3 ευρώ το κιλό. Και το κοτόπουλο από 3,20 το κιλό, 3,25. Πάμε όμως να δούμε τον πασχαλινό τιμοκατάλογο των φαγητών, σύμφωνα πάντοτε με τη μέση τιμή των προϊόντων που καταγράψαμε, κάνοντας μια έρευνα στην αγορά. Ένα τραπέζι για 10 άτομα περιλαμβάνει 4 κιλά σούβλα αρνί, 30 ευρώ, 2 κοτόπουλα, 16 ευρώ, κοκορέτσι, 15 ευρώ, 2 σαλάτες, 10 ευρώ, ορεκτικά, γιαούρτι, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα και ελιές, 10 ευρώ, ένα ψωμί, 2 ευρώ, 2 πακέτα πίτες, 3,5 ευρώ, 3 κιλά πατάτες, 2,5 ευρώ, 2 κιλά σηκωτάκι αρνίσιο, 13 ευρώ, κουπέπια, 9 ευρώ, μακαρόνια του φούρνου, 9 ευρώ, 2 μπουκάλια ντόπιο κρασί, 10 ευρώ, 2 μπουκάλια αναψυχτικού 2 λίτρων, 4 ευρώ, 12 μπύρες, 10 ευρώ, διάφορα φρούτα εποχής, 10 έως 12 ευρώ, ένα γλυκό, 10 έως 15 ευρώ και ένα τσουρέκι από 3 έως 7,5 ευρώ. Βάσει λοιπόν του παραδείγματός μας, ένα παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι για 10 άτομα θα στοιχίσει περίπου 165 ευρώ. Θα μαζευτούμε γύρω στα 17 άτομα. Το κρέας μας στοίχισε 130 ευρώ. Περίπου μέχρι τώρα 160 ευρώ περίπου. 160 με 180 ευρώ. Πόσα άτομα? Για 14. Θα το γιορτάσουμε έστω και με αυτήν την κρίση όσο το δυνατόν καλύτερα, διότι πάντα πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλή χώνεψη.